Μαλβίνα μαζί με Μίνωα, παρακαλώ. Ο πολύ αγαπημένος Γαύρος. Ο Μίνωας είναι ντυμένος Γαύρος σήμερα, Ολυμπιακός. Αν και πάντα. Πάθαμε το πατατράκ, βεβαίως, Μίνωα, προχθές. Μη μας το θυμίζεις που χαροκαήκαμε. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι και εσύ και ο Μίνωας θα συμφωνείτε με την εικόνα που θα δούμε τώρα στα κάγκελα επάνω οι φύλαθροι του Ολυμπιακού. Ο Μπάρτ έχει κάνει μια σημειολογία μαγική για το τι σημαίνει το να βάζεις το πολεμικό άθλημα, ξέρεις, αυτό το πολεμικό ένστικτο μέσα στο παιχνίδι. Το έχει κάνει και ο Παπαγιώργης αργότερα, έχει γράψει κατεβατά ολόκληρο το πόσο αξίζει το ποδόσφαιρο μόνο όταν είναι πολεμό χαρό άθλημα. Ρίξε μας κάγκελο τώρα. Ψύχος! Η καλή ομάδα! Θεός, Θεός! Όρος, Θεός! Θεός, Θεός! Εσύ η τελευταία δεν είναι πολύ ασχολήσει με τον Ολυμπιακό. Όχι, αν δεν ασχολούμαι είναι διότι ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι τώρα, από εδώ και από εκεί με όλον αυτόν τον περφεξιονισμό αν θέλεις, τον καλών ποδαριών. Ναι, με όλο αυτό το πράγμα που παίρνουν από εδώ και από εκεί τους καλύτερους και θέλουν να κάνουν την τέλεια ομάδα. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί επειδή ο Ολυμπιακός είναι ιδέα, θέλει έναν τσαμπουκά. Θέλει την εποχή που υπήρχε ο Παπάζογλου που ήταν χασογκόλης μεν, αλλά που ήταν μέσα δοσμένος ψυχήτε και σώματι. Ανέβαζε την ομάδα, ανέβαζε την αδερφή. Νομίζω ότι ο τελευταίος ψυχήτε και σώματι δοσμένος ήταν ο Μίρτσος που έκανε τα πάντα για να. Τον θέλανε γιατρό το Μίρτσο ξαφνικά. Έχει γίνει, έχει μπει αυτό το σαλονίσιο του μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο νομίζω. Και έχει διαβρώσει τα πάντα. Είμαι από το 1923 Ολυμπιακός, ήμουνα, είμαι και θα πεθάνω. Τόγια, θρύλος. Μεγάλη ομάδα έχει ο Ολυμπιακός. Ένας είναι ο θρύλος. Ένα. Μεγάλη ομάδα ο Ολυμπιακός. Θρησκεία υπέραν όλων. 73 χρόνια παρακολουθά τον Ολυμπιακό εδώ. Μεγάλη ομάδα ο Ολυμπιακός. Ποια περίοδο είχε την καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός μας. Βουλαντρή. Το 67-68-70. Πείτε μου τη σύνθεση που είχε τότε, να δω αν τη θυμάστε. Δεν την θυμάμαι γιατί... Σου πω εγώ. Ακούω, ο κύριος εδώ. Κελεσίδης, Γκαϊτατζής, Σιώκος, Γκλέζος, Αγγελής, Συνετόπουλος, Βιέρα, Δελικάρης, Γιούτσος, Τριαντάφυλλος, Κρητικόπουλος, Αργυρούδης κι άλλοι. Γιατί έρχεστε στη θύρα 7. Για να θαυμάσω αυτούς τους αλήθειες. Γιατί δεν είναι παίκτες, αυτοί είναι τομάρια. Γιατί τους Ολυμπιακούς τους λένε γάβρους. Πρώτα τους λέγανε μαουνιέριδες. Παλιά τους λέγανε, τώρα αλλάξανε. Πυρεώτης μαουνιέρις, Αθηναίος γκάγκαρος. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν παντρεύτηκε για τον Ολυμπιακό και μόνο. Διότι δεν τους αφήναν οι γυναίκες να πάνε στα γήπεδα και χωρίσανε για τον ΑΒ λόγο. Ξέρετε τέτοιους εσείς. Ναι, ξέρω 2-3. Είναι ένα στην Νίκαια, ένα στη Φιλαδέλφια και ένα στην Αυλίδα, στη Χαλκίδα. Πού μπορούμε να τους βρούμε. Θα πάμε μαζί, κύριε. Μαζί, θα πάμε καμία μέρα μαζί. Αυτοί δεν παντρεύτηκαν από τότε. Από τότε δεν παντρεύτηκαν και μείναν έτσι. Για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως και μόνο. Πείτε μας σιγά πράγματα για αυτούς. Δηλαδή για τον κύριο που μένει στη Νέα Φιλαδέλφια. Τι συνέβη με αυτόν. Όχι, θα σας πω για αυτόν που είναι στην Αυλίδα. Είναι 38 χρονών και είχε πάει σε έναν αγώνα έξω στην Ξαμάξ της Ελβετίας και είχε μαζί και την Αρβωνιαστικιά. Και επειδή η Αρβωνιαστικιά δεν ήθελε να πάει ο άνθρωπος στο γήπεδο, να μείνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάπου να δουν τα αξιοθέατα του Νασατέλ, χωρίσαν και έφυγε από εκεί. Από τότε το παιδί με τηλεφωνήμα που μου κάνει δεν έχει παντρευτεί η Σέτη. Από τότε δεν έχει παντρευτεί. Όχι. Τον άφησε δηλαδή. Τον άφησε, τον παράτησε. Ναι.